Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να αναστείλουν πλήρως τη Συμφωνία Διευκόλυνσης της Έκδοσης Βίζα στους Ρώσους, καθιστώντας δυσκολότερη για τους πολίτες της χώρας την είσοδο στην Ευρώπη. Όμως δεν πέρασε όπως αναμενόταν η πρόταση για την οριστική απαγόρευση της έκδοσης Βίζα. Η κίνηση έρχεται καθώς μια ομάδα πυρηνικών επιθεωρητών έφτασε στην πόλη Ζαπορίζια της Νότιας Ουκρανίας εν ώψη μιας πολυαναμενόμενης επίσκεψης σε έναν κοντινό πυρηνικό σταθμό που ελέγχεται από τη Ρωσία. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Εσθονίας και της Λετωνίας δήλωσαν πάντως ότι ενδέχεται να προχωρήσουν σε περαιτέρω περιορισμούς όσον αφορά τις θεωρήσεις μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην εφαρμόσει την πλήρη απαγόρευση. Εντύπωση προκάλεσε η δήλωση που έκανε στους δημοσιογράφους ο Υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Ούρμας Ρέινσάλου, ο οποίος είπε τα εξής: «Πρέπει να αυξήσουμε αμέσως το τίμημα για το καθεστώς του Πούτιν. Η απώλεια χρόνου πληρώνεται με το αίμα των Ουκρανών».